Η διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου, στο οποίο στηρίζεται η συνεργατική δραστηριότητα και ειδικότερα οι ιδέες για κατάργηση της εποπτικής αρχής και των ελεκτικών μηχανισμών του συνεργατικού κινήματος, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, τονίστηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Ερωτόκλητος Κλωρακιώτης, αναφέρθηκε στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του συνεργατισμού και τον ουσιαστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Ο συνεργατισμός είναι θεσμός δυναμικός. Έχει 103 χρόνια ζωή και ασφαλέστατα θα συνεχίσει να υπάρχει για εκατοντάδες χρόνια. Είναι θεσμός υγιής, είναι κοινωνικο-οικονομικός θεσμός, ανήκει στον κυπριακό λαό και οποιασδήποτε συνθήκας θα συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί εμείς λέμε είναι θεσμός δυναμικός και ευκολοπροσάρμοστος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η Τρόικα ζήτησε στοιχεία όσον αφορά το δανειστικό χαρτοφυλάκιο και τα επισφαλή δάνεια 16 συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, 6 μεγάλων, 5 μεσαίων και 5 μικρότερων μεγέθους. Ενώ παράλληλα, διαμήνυσε στην Κεντρική Τράπεζα ότι παρά τις ενστάσεις τους, η κατάργηση της δικέφαλης εποπτείας είναι μη διαπραγματεύσιμη. Η Πανκύπρια Σύσκεψη των Συνεργατιστών ενέκρινε ψήφισμα με τις θέσεις του συνεργατικού κινήματος και εξουσιοδότησε το Προεδρείο να το επιδώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.